Τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θόδωρο Μαρκόπουλο συνάντησε το πρωί της Τετάρτης ο νέος διοικητής του ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Καβάλα στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Ο Θόδωρος Μαρκόπουλος εξήρε το έργο του στρατού, ενώ από την πλευρά του ο διοικητής του ΔΕΛΤΑ Σώματος τόνισε ότι ο στρατός θα είναι παρόν όπου αυτός χρειαστεί. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα και ευρύτερα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η σημερινή επίσκεψη του νέου διοικητή του 4ου Σώματος Στρατού, του αντιστρατήγου κ. Λαλούση, ο οποίος μας επισκέπτεται. Τον καλωσορίζουμε, του ευχόμαστε τα καλύτερα όσον αφορά το δύσκολο έργο το οποίο μόλις προχθές ανέλαβε στην Ξάνθη, αντικαθιστώντας το σημερινό αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Θέλω να πω στρατηγέ και σε εσάς και στον διοικητή της 24ης Μεραρχίας, η οποία εδρεύει στην πόλη μας, ότι ο ελληνικός στρατός αποτελεί μια πυραμίδα η οποία είναι από τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες προκειμένου να υπάρχει και να λειτουργεί η ελληνική δημοκρατία. Στο πρόσωπο το δικό σας και στο πρόσωπο του στρατηγού νομίζω ότι οφείλουμε όλοι οι πολίτες να αποδίδουμε την οφειλόμενη τιμή σε όλη την ιεραρχία του στρατεύματος. Η εμπιστοσύνη μας δείχνεται, μας περιβάλλει με τιμή, αλλά και πραγματικά υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε αυτό που πρέπει και θα είμαστε δίπλα στον κάθε πολίτη και στην περιοχή ευθύνης μας, αλλά και στην περιοχή εδώ πέρα που είστε εσείς και η 20η Μεραρχία, να στηρίξουμε και ό,τι ανάγκη υπάρχει. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι και αυτό το έργο, το κοινωνικό έργο του στρατού, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και ειδικά αυτή τη χρονιά, που δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έχει αναδειχθεί ως έτος κοινωνικής προσφοράς του στρατού. Άρα λοιπόν, ένας λόγος παραπάνω, καταλαβαίνουμε τις ανάγκες. Εδώ είμαστε όλοι μαζί για ένα σκοπό. Έτσι. Εδώ χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος και ο στρατός εμπνέει αυτή την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη. Και να ξέρετε ότι πραγματικά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την αποστολή μας για ό,τι χρειαστεί.